Κρουσμάτων μαζί μας είναι ο Κωνσταντίνος Αθανασίου. Κωνσταντίνε. Καλησπέρα Μιχάλη, κυρίες και κύριοι. Από τα 4 κρούσματα στην Λάρνακα, να αναφέρουμε ότι το πρώτο άτομο είχε συμπτώματα. Είναι εργαζόμενο στο υποκατάστημα της Τράπεζας Κύπρου στα Λιβάδια. Το δεύτερο άτομο δεν έχει συμπτώματα. Και κλείνει η τράπεζα, έτσι. Μάλιστα, τέθηκαν σε αυτοπεριορισμό οι 7 εργαζόμενοι και κλείνει μέχρι νιωτέρας. Το τρίτο άτομο είναι στενή επαφή ποδοσφαιριστή του Ασυλίσης, ο οποίος είναι συγγενής ποδοσφαιριστή του Εθνικού Άχνας, όπου ανακοινώθηκαν και χθες άλλα δύο κρούσματα. Το τέταρτο άτομο είναι και πάλι ποδοσφαιριστής του Ασυλίσης. Τώρα, από τα κρούσματα στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Τα δύο άτομα είναι Βούλγαροι, επέστρεψαν από την Βουλγαρία και έκαναν την εξέταση την 12η ημέρα πριν αποδεσμευτούν από την καραντίνα. Το τρίτο άτομο είναι Βρετανός τουρίστας που παρουσίασε συμπτώματα. Όσον αφορά τον έλεγχο αεροδρομίων, 4 κρούσματα, το ένα άτομο έφτασε στην Λάρνακα από το Βίλνιους και τα άλλα 3 από το Βουκουρέστι. Όσο αφορά τώρα τα 6 κρούσματα από την Ιχνηλάτιση, το πρώτο άτομο είναι εργαζόμενο στην εταιρεία στη Λεμεσό που εντοπίστηκαν 7 εργαζόμενοι. Το κλάστερ έχει τώρα 8 άτομα. Δύο άτομα είναι στενές επαφές μαθήτριας από γυμνάσιο στη Λεμεσό που ανακοινώθηκε χθες. Το τέταρτο και πέμπτο άτομο είναι στενές επαφές κρούσματος που ανακοινώθηκαν στις 25 και 26 του μήνα, ενώ το έκτο άτομο είναι στέλεχος του σωματείου της 9 Σαλαμίας. Τώρα, στο νοσοκομείο αναφοράς νοσηλεύονται 15 ασθενείς, εκ των οποίων οι 4 στην μονάδα αυξημένης φροντίδας, και να προσθέσουμε ότι στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και μέλος του ποδοσφαιρικού τμήματος της 9 Σαλαμίνας, καθώς κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία. Και οι περισσότεροι από τους νοσηλευομένους είναι κάτω των 60 ετών. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ακούσουμε όλοι. Σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Στην Ελλάδα, για επιδημία κορονοϊού στα χωριά της Λακωνίας, όπου